Άρης το Τρίτη, 8 Νευρίου 2022, χρόνια πολλά στο σύζυγο, γιορτάζει σήμερα, είναι ο άντρας της Αριστονικής, είναι ο κουμπάρης μου Μιχάλης και χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζετε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με παιδοψυχολογία πάλι. Μας ζήτησε μια φίλη να μιλήσουμε για τα παιδιά, για δύο ζητήματα. Το ένα είναι η ανεξαρτησία στο διάβασμα. Δηλαδή σε ποια ηλικία αφήνουμε τα παιδιά να διαβάζουν μόνα τους και πότε είναι η κατάλληλη ηλικία περίοδος να αυτονομηθούν, να πάνε μια μικρή βόλτα ή να πάνε μόνοι τους στο σχολείο. Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχουν στη φάση της ανάπτυξης και εξέλιξης του παιδιού, υπάρχουν ορόσημα. Το πρώτο ορόσημο είναι όταν το μωρό πάει στον νηπιαγωγείο. Εκεί, επειδή συνήθως τα παίρνουμε τα παιδιά στα 2-2,5 ετών, δεν είναι και τόσο έντονο. Το αυτό που μας απασχολεί είναι το άγχος αποχωρισμού και η ομαλή προσαρμογή του παιδιού στους κανόνες του σχολείου, από το σπίτι και την ελευθερία στους κανόνες του σχολείου. Η πρώτη μεγάλη έτσι, έντονη φάση που περνάει το παιδί είναι από την προδημοτική στην πρώτη δημοτικού. Εκεί στο παιδί πρέπει να του δώσουμε πάρα πολύ φροντίδα και σημασία στο ακαδημαϊκό κομμάτι και αν οι γονείς λόγω εργασίας ή λόγω διαφορετικής παιδαγωγικής αντιμετώπισης οι δύο γονείς μεταξύ τους ή διαφορετικών χαρακτηριστικών γνωρισμάτων, δηλαδή δεν έχουν υπομονή, δεν έχουν αντοχές, είναι καλή ιδέα να βρούνε κάποιον εξωσχολικών, εκπαιδευτικών, όπου να μάθει εκείνος το παιδί τους να διαβάζει. Προσοχή, όχι να του διαβάζει, όχι να του σημειώνει εκείνος τα μαθήματά του, όχι να του απαντά εκείνος, αλλά να το μάθει, μπορεί αυτό να το κάνει και ένας εκπαιδευτικός ψυχολόγος, που έχει έναν εργαστήριο γι' αυτό, και ένας ειδικός παιδαγωγός, και ένας δάσκαλος ο οποίος ξέρει από παιδαγωγικές μεθόδους και πώς να διαβάζει έναν παιδί. Άρα, αυτό που θέλουμε είναι να μάθουμε στο παιδί μας τα σχολικά του καθήκοντα, να το μάθουμε ότι έχει ευθύνη απέναντι στα σχολικά του καθήκοντα και να του βάλουμε ένα πρόγραμμα για το πώς θα διαφοροποιηθεί πλέον το πρόγραμμά του τώρα που πάει στην πρώτη δημοτικού, δηλαδή ότι θα πρέπει να χωριστεί ο χρόνος σε χρόνος για παιχνίδι και χρόνος προετοιμασίας και σχολικών καθηκόντων. Αυτό λοιπόν, αν δυσκολευόμαστε να το μάθουμε, είπαμε, εμπιστευόμαστε έναν ειδικό της επιλογής μας, είπα τις κατηγορίες που μπορούμε να απευθυνθούμε, προκειμένου να μας βοηθήσει σε αυτό. Αλλά η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει αυτή την επιλογή μας είναι ότι δεν θέλουμε να γίνουμε τα χέρια και τα πόδια του παιδιού, αλλά θέλουμε να βοηθήσουμε το παιδί, να καθοδηγήσουμε το παιδί για να πάρει αυτόν την ευθύνη αυτής της αλλαγής στη ζωή του. Γιατί άπαξ και κάνουμε το λάθος να γίνουμε εμείς οι γραμματέοι του παιδιού μας, αυτό χρειάζεται να παραμείνουμε γραμματιακή υποστήριξη σε όλα τα σχολικά του χρόνια. Γι' αυτό δεν το κάνουμε και δεν βοηθάει το παιδί. Άρα το πρώτο ορόσημο είναι να μάθει το παιδί να διαβάζει, να κάνει μια σχολικά του καθήκοντα, να έχει συγγυρισμένα τα τετράδια του, να προετοιμάζει τη τσάντα του για την επόμενη μέρα και να φροντίζει να έχει τα ρούχα του και το κολατσιόν του, αν του δίνουμε κολατσιόν, για την επόμενη μέρα. Και μετά να έχει όλο τον υπόλοιπο χρόνο για να παίξει και να κάνει τις δραστηριότητες που εμείς και μαζί του έχουμε επιλέξει να κάνουμε. Το δεύτερο ορόσημο, αυτά τα χρόνια είναι από την πρώτη δημοτικού μέχρι την έκτη δημοτικού. Στην έκτη δημοτικού ξεκινούμε μία σταδιακή υποστήριξη στο παιδί μας για να το βοηθήσουμε να μεταβεί στο γυμνάσιο. Δηλαδή ξεκινούμε να είμαστε λίγο πιο υποστηριχτικοί στο να κάνει και μια έξτρα εργασία για το σχολείο, στο να διαβάσει λίγο παραπάνω για το διαγώνισμα, στο να κάνουμε και κάποια έτσι σχολική, εκπαιδευτική συζήτηση μεταξύ μας
και το προετοιμάζουμε από την αρχή της έκτης δημοτικού, λέγοντας το ότι αυτός ο χρόνος θα σε οδηγήσει στο γυμνάσιο, που στο γυμνάσιο αρχίζουν οι διαφοροποιείται το, η κατάσταση, θα έχεις έτσι, 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 έτσι. Αρχίζουμε να το εκπαιδεύουμε και να βοηθούμε προς το να αντιληφθεί το παιδί ότι μετά από ένα χρόνο θα μεταβεί σε ένα διαφορετικό σχολικό περιβάλλον, το οποίο ίσως να είναι λίγο πιο δύσκολο από αυτό. Δυστυχώς μάλλον είναι λίγο πιο δύσκολο, έτσι όπως το κάναμε την απορρίθμιση στην παιδιά, με αποτέλεσμα να εμείς τώρα τι κάνουμε, αφού δεν καταφέρνουμε να πείσουμε τα ότα των υπευθύνων, να, οι κραυγές μας δεν εισακούγονται, οι επιστημονικές κραυγές μας, ότι αυτά που κάνουν είναι ανεκδίγητα για την παιδαγωγική των παιδιών, προσπαθούμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας να προσαρμοστούν, γιατί μπορούμε να στείλουμε τα παιδιά μας και να είναι απροσάρμοστα σε αυτό το περιβάλλον, γιατί θα είναι εις βάρος του παιδιού μας. Λοιπόν, άρα, αφού αρχίζουμε να το προετοιμάζουμε, και προσοχή στη μετάβαση στην πρώτη γυμνασίου, τουλάχιστον έτσι όπως είναι στην κυπριακή πραγματικότητα, δεν διαφοροποιείται πολύ ελληνική, αλλά εμείς έχουμε το έξτρα κερασάκι των τετράμινων εξετάσεων. Άρα έχουμε και διαγωνίσματα ανά μάθημα, 10 λεπτά, 20 λεπτά, 40 λεπτά, και εργασίες και project και τετράμινες εξετάσεις. Σε έναν παιδί το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στο δημοτικό, έκανε ένα διαγώνισμα στα ελληνικά και ένα διαγώνισμα στα μαθηματικά, άντε και καμιά ιστορία που και που και καμιά γεωγραφία, ένα μέσα στο 4 μήνες, τώρα καλείται να κάνει περίπου 2 με 3 διαγωνίσματα ανά εβδομάδα, να πηγαίνει με εξονυχιστικών έλεγχων της σχολικής του στολής, μην έχει λίγο κόκκινο η κάλτσα του, μην έχει λίγο κόκκινο το κοτσιδάκι του κοριτσιού, στην Κύπρο που φορούμε ρούχα που μας λέει το Υπουργείο, του να είναι ήσυχο και φρόνιμο για να μην φάει καμιά αποβολή και καμιά κατσάδα από την κυρία και καμιά σημείωση που σημαίνει αυτόν ποινή, και που να είναι σε ένα σχολείο τεράστιο, των 400-500 μαθητών, άντε των 300, με διαφορετικούς καθηγητές, με διαφορετική παιδαγωγική ο κάθε καθηγητής, με διαφορετικές απαιτήσεις ο κάθε καθηγητής, με πολύ διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα και με έντονη την ανάγκη της υψηλής απόδοσης του παιδιού σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς να υπάρξει καθόλου βοήθεια ενός προς την ψυχολογική του προετοιμασία της περί προσαρμογής του σε αυτόν το καινούριο σχολικό περιβάλλον, που αυτόν επιβαρύνει πάρα πολύ την οικογένεια και το παιδί. Άρα, οι γονείς που έχουν παιδιά στο γυμνάσιο, αγωνιστικούς χαιρετισμούς, τους νιώθω απόλυτα, θα πρέπει να βοηθήσουν... Δεν καταλάβετε τι έχει κοριτσάκι. Όχι, δεν έχω. Δεν το καταλάβετε. Μάνα μου την καημερή την Μαρία από πάνω. Λοιπόν, αυτό που χρειάζεται είναι να δείξουμε κατανόηση στο παιδί. Χάνεται η αθότητα στο γυμνάσιο. Άστα να πάνε. Χάνεται η αθότητα του δημοτικού. Πολύ πρόωρα. Ναι. Ξαφνικά. Ναι, δηλαδή και η μετάβαση είναι απότομη, χωρίς προετοιμασία. Ναι. Και έχει και πολλά, δηλαδή είναι, αρχίζει η εμφάνιση να μας ενδιαφέρει, αρχίζουν τα μαθήματα, αρχίζουν τα διαγωνίσματα, καινούργιες παρέες, καινούργια σχολεία, καινούργιες δομές. Είναι πάρα πολύ έντονη, είναι πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή για τα παιδιά. Σοκαριστικό για τα παιδιά, και γι' αυτό υπάρχουν και πάρα πολλά παιδιά, τα οποία ειδικά τις περιόδους της πανδημίας δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν, γιατί ήταν τόσο απανωτές οι αλλαγές. Μπες, βγες, κλείσιμο σχολείο, κάμετες, βάλε μάσκες, βγάλε μάσκες. Κάνε τηλεκπαίδευση, κάνε συμβατή εκπαίδευση, και υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να είναι από μονογονικές οικογένειες, μπορεί να έχουν θέματα στο σπίτι, μπορεί να είναι πολύ ευαίσθητα, τα οποία δεν μπόρεσαν στην πρώτη γυμνασίου εύκολα να τα βγάλουν πέρα, και τώρα στη δεύτερη γυμνασίου μοιάζουσαν να είναι πρωτάκια, γιατί ακριβώς δεν μπόρεσαν να προσαρμοστούν τις πανδημικές χρονιές εύκολα, και τους φαίνεται πάλι καινούργια χρονιά φέτος, γιατί φέτος είναι καινούργια χρονιά, γιατί οι προηγούμενες χρονιές είχαμε την πανδημία που επηγαίναμε και δεν επηγαίναμε σχολείο τα παιδιά, δηλαδή ήταν μεταξύ τηλεκπαίδευσης και εκπαίδευσης, μεταξύ του φόβου του κορονοϊού και της ομαλοποίησης της σχολικής χρονιάς,
Και είναι η πρώτη ευτυχώς χρονιά φέτος που διαφαίνεται τουλάχιστον μέχρι τώρα, να μην λάλουμε πράγματα που μπορεί να μην γίνουν, ότι είναι μια κανονική τέλος πάντων σχολική χρονιά μέσα στα πλαίσια πολλών νέων κανονικοτήτων που την πλαισιώνουν. Άρα είναι μια κανονική σχολική χρονιά και τα παιδιά ίσως να περνούν τώρα τη μετάβαση. Δηλαδή τώρα να τους ήρθε τα μπλάς. Ακριβώς γιατί οι προηγούμενες ήταν διαφορετικές. Επίσης έχουμε και νέα κανονικότητα στην κυπριακή κοινωνία, την κυπριακή πραγματικότητα, γιατί εισάγεται ο θεσμός των τετραμήνων πρώτη φορά φέτος στο γυμνάσιο. Οπότε έχουμε ακόμη μια καινοτομία υπέροχη, η οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Άρα παιδιά που έχουν τάση για άγχος, παιδιά τα οποία είναι πάρα πολύ, τους αρέσει να είναι τυπικά, πολύ προσοχή, να μην αγχωθούν και να χάσουν έτσι λίγο την παιδικότητά τους. Παιδιά τα οποία είναι λίγο πιο cool, δηλαδή δεν είναι και πολύ του προγράμματος, δεν είναι και πολύ του να φτιάχνουν έτσι την κατάσταση στο σχολείο, να είναι συνεπή κτλ. Επίσης πάρα πολύ προσοχή. Άρα προσέχουμε τα παιδιά μας να τους ενδιαφερόμαστε, τους λέμε τι έμαθετε σήμερα στην ιστορία, τι έμαθετε σήμερα στη βιολογία, πώς επέρασε η μέρα σου στο σχολείο, τι καινούργια πράγματα έγινα, τι όμορφο πράγμα, τι καινούργια πράγματα έμαθες, για πες μου να δούμε τι ωραία πράγματα έμαθες σήμερα. Πλαισιώνουμε την συζήτηση μας γύρω από προσωπικά μας αφηγήματα από τη δική μας ηλικία στο γυμνάσιο. Τους λέμε ότι τα δικά μας χρόνια ήταν πιο εύκολα από τα δικά τους, ότι είμαστε περήφανοι που το προσπαθούν και που αγωνίζονται να τα βγάλουν πέρα, γιατί είναι δύσκολο το σύστημα. Εντάξει, δεν βγάζουμε την ευθύνη μας στα παιδιά μας. Η ευθύνη να πάει εκεί που αναλογεί, στο σύστημα. Αλλά δεν λέμε μην το κάνεις, λέμε είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και είμαστε περήφανοι ως γονείς που ενώ είναι τόσο δύσκολο εσύ τα καταφέρνεις και εσύ προσπαθείς και αγωνίζεσαι. Άρα, η πρώτη γυμνασίου νομίζω ότι είναι η χειρότερη μετάβαση. Γιατί έχουμε ηλικιακά έναν παιδί που συναισθηματικά είναι μεταξύ παιδιού και εφήβου, που έχει απανωτές αλλαγές και μπαίνει σε ένα πολύ διαφορετικό σύστημα και καλύτερα να τα βγάλει πέρα. Και πάμε μετά στο λύκειο. Στο λύκειο, η μετάβαση στην πρώτη λυκείου είναι λίγο πιο εύκολη, καθότι το παιδί πλέον έχει επιλέξει κλάδο. Και λέω είναι πιο εύκολη εφόσον έχει επιλέξει το σωστό κλάδο, και εφόσον η επιλογή του σωστού κλάδου έγινε με την υποστήριξη κάποιου ειδικού, ο οποίος γνωρίζει να κατευθύνει σωστά το παιδί μας στο να επιλέξει τον κλάδο που του ταιριάζει. Σύμφωνα με τα μαθήματα που το ίδιο θεωρεί ότι του αρέσουν περισσότερο, σύμφωνα με τις κλίσεις και τα ταλέντα του και σύμφωνα και με το χαρακτήρα του. Γιατί αν έχουμε έναν παιδί που δεν του αρέσει το διάβασμα, που είναι ό,τι αρπάξει από την τάξη, και του είναι πραγματικά δυσβάσταχτο το φορτίο να διαβάζει, δεν το στέλνουμε στο κλασικό και στο πρακτικό. Το στέλνουμε. Σε άλλους κλάδους. Mm. Γιατί δεν πάμε να κάνουμε και μία τεστ. Πάμε να κάνουμε. Ακαδημαϊκή. Αλλά συνήθως τι γίνεται. Παίρνουμε το παιδί μας ανάλογα. Α, μου αρέσει η βιολογία. Εντάξει, να πας πρακτικό. Μου αρέσουν τα αρχαία. Εντάξει, να πας κλασικό. Και δεν λαμβάνουμε υπόψη για τους άλλους παράγοντες που είπα. Γι' αυτό και λέω ότι όλα γίνονται με τη σύμφωνη γνώμη κάποιου ειδικού με βάση ψυχομετρικής αξιολόγησης και κάποιων συναντήσεων με το παιδί, με κάποιο σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού που είναι εκπαιδευμένο στον επαγγελματικό προσανατολισμό και που δεν κάνει μόνο ένα συγκεκριμένο τεστ, χορηγούμενο, ας μην πω περισσότερα. Τέλος πάντων. Να είναι και χορηγούμενο. Κάποια, ναι. Τα οποία είναι τεστ τα οποία ασχολούνται πιο πολύ. Τι μάθημα σου αρέσει? Ναι, αλλά εμένα μπορεί να μου αρέσει η βιολογία, γιατί έτυχα να έχω έναν εξαιρετικό βιολόγο καθηγητή που να με κερδίσει και να με έκαμε να μου αρέσει και η βιολογία. Αυτό δεν σημαίνει ότι το αντικείμενο αυτόν καθ' αυτόν θα με συνεπάρει και σε όλη μου τη ζωή. Και με ποιαν, ας το πούμε, οριμότητα μπορώ να κρίνω εγώ ο 15χρονος, ο 16χρονος, τι μου αρέσει στα 15. Οπότε πρέπει να γίνει μια συνέντευξη με ένα ψυχολόγο. Ακριβώς. Άρα
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτήν την κατηγορία της επιλογής του σωστού κλάδου σπουδών και μετά βασικά είναι το ίδιο σύστημα όπως πάμε να το κάνουμε τώρα στο γυμνάσιο με ιδιαίτερη προσοχή στην τρίτη ηλικίου που εκεί είναι η χρονιά ορόσημο για τα παιδιά όπου χρειάζεται να τα υποστηρίξουμε πάρα πολύ ψυχολογικά οι γονείς. Έχει μάθει πλέον το παιδί να διαβάζει, έχει μάθει πλέον να προετοιμάζει τη τσάντα του. Αν δεν το έχει μάθει, δεν νομίζω να το μάθει στην ηλικία. Οπότε χρειάζονται πάρα πολύ ψυχολογική υποστήριξη και φροντίδα και κατανόηση άρα, τα παιδιά της τρίτης ηλικίας. Άρα είναι πολύ πιο σημαντικό όσο μεγαλώνουν να φεύγουμε από την υποστήριξη ακριβώς στο διάβασμα και να πηγαίνουμε στη ψυχολογική και συναισθηματική υποστήριξη. Αυτό. Γιατί όντως είναι πολύ δύσκολες περίοδοι αυτοί. Mm. Αριστονίκη, σοβαρά, εγώ τη μεγαλύτερη κούραση τη ζωή μου την είχα ως μαθητρία και ειδικά όταν είχα φροντιστήρια και διαγωνίσματα στο σχολείο κλπ. Και λοιπά, και εγώ το ίδιο. Αφού λένε τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα και λέω στα χαρίζω. Πάρτε, πάρτε τα! Προφανώ αυτό που έγραψε το τραγούδι τα μαθητικά τα χρόνια δεν τα αλλάζω με τίποτα ήταν μια άλλο εκπαιδευτικό σύστημα. Δεν ξέρω. Άλλες εποχές. Σε ποια εποχή και σε ποιον πλανήτη ζούσα. Ελπίζουμε να έχουμε απαντήσει στα ερωτήματα σας. Θα τα πούμε στην επόμενη Αριστοτρίτη. Φιλιά. Yeah.